Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την Δέσποινα την Κουτσούμπα. Νομίζω θα κάνουμε την εξή συμφωνία. Δέσποινα, αν βλέπει ότι επιμένω πολύ να σε διακόψω, θα πρέπει να με αφήνει να σε διακόπτω. Θα προσπαθήσω, Κώστα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι γνωστή γλωσσοκοπάνα, Είσαι γνωστή ότι δεν διακόπτεσαι εύκολα, αν μη τι άλλο τουλάχιστον αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις στα τηλεοπτικά πάνελ σου έχει φανεί, Δέσποινα, πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο. Εκεί είμαι με τους κακούς. Θέλω να διακόπτω τους κακούς, αλλά να διακόπτω εσάς. Λοιπόν, πάμε. Πώς τα. Άκουσες τη συνέντευξη Τσίπρα καταρχήν? Όχι, τη συνέντευξη Τσίπρα δεν άκουσα. Άκουσα τη στιγμή που μιλάει στη ΔΕΘ. Ήμουν εκτός σπιτιού και την έχασα. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον φοβερός. Πραγματικά. Πινόκιο. Εντάξει, η ιστορία με το παράλληλο πρόγραμμα με έχει ενοχλήσει πιο πολύ. Γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμα είναι ένα και λέγεται Μνημόνιο. Το έχουν ψηφίσει. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Ποιος το έχει διαβάσει, το παρακολουθεί μήνα-μήνα, ποια είναι τα μέτρα. Και βγαίνει ο Τσίπρα στη ΔΕΘ. Στο μνημόσυνο του προγράμματος Θεσσαλονίκης, γιατί μνημόσυνο είχαμε του ενός έτους, θα είχαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης σήμερα, χτες, και μιλάει για παράλληλο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, δεν είναι. Δεν στέκει πια λογικά να λες ότι θα έχω το μνημόνιο και θα έχω και ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί κάποτε στη Δευτέρα Παρουσία, ας πούμε. Μόνο και μόνο για να συνεχίζεις να λες ότι είσαι αριστερό κόμμα. Αλλά στην Ελλάδα μάλλον είναι ότι δηλώσει ο καθένας. Οπότε και ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας μνημόνια θα έχει και ένα παράλληλο πρόγραμμα στο σιρτάρι και αυτό θα λέγεται αριστερό κόμμα. Τι να πω πια. Η κριτική ρε Δέσποινα σε αυτό είναι ότι απέναντι στην ουτοπία την οποία παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και στην ουτοπία που παρουσιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που λέει να αλλάξει πρώτα υπάρχει η ουτοπία της ανταρσίας. Η ουτοπία που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί υπάρχει και η πραγματικότητα. Η κανονική πραγματικότητα που είναι το μνημόνιο. Η κανονική πραγματικότητα για την ανταρσία είναι ότι δεν καταφέρνει όμως να συγκεντρώσει τις δυνάμεις. Η πραγματικότητα και για την ανταρσία είναι το μνημόνιο, με την έννοια ότι την επομένη των εκλογών γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση που θα βγει θα είναι μνημονιακή, η συγκυβέρνηση μάλλον που θα βγει θα είναι μνημονιακή. Ζούμε σε συνθήκες μεταδημοκρατίας. Πάρα πολλοί κόσμοι δεν θα πάει καν να ψηφίσει, γιατί καταλαβαίνει ότι ψηφίζουμε για μια βουλή, η οποία απλά τα νομοσχέδια θα είναι γραμμένα και θα έρχονται και θα ψηφίζονται. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι το Μνημόνιο 3 και η μη ουτοπία της ανταρσία είναι ότι το Μνημόνιο 3 θα πρέπει να αντιπαλευτεί, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί ποτέ. Και για να γίνει αυτό δεν γίνεται με εκλογές και δεν γίνεται με κάλπες. Γίνεται στον δρόμο, γίνεται με οργάνωση του λαού, γίνεται με μορφές που θα δείχνουν ότι μπορούμε να οργανωθούμε ανά γειτονιά. Γίνεται δηλαδή, δεν αντιμετωπίζει του πληστηριασμού σπιτιών αν δεν κάνει αυτό που κάνουν οι υποδέμοι στην Ισπανία. Ή αν δεν κάνει καταλήψει στέγη, θα βάλει μέσα του άστεγου. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Χρειάζεται οργάνωση του λαού. Χρειάζεται όλε οι κινηματικέ μορφέ να βρεθούν μαζί. Χρειάζεται ένα πλατή μέτωπο. Την επόμενη μέρα θα αντιπαλέψει το μνημόνιο. Και αυτό δεν είναι ουτοπία, είναι πραγματικότητα. Γιατί δεν τα καταφέρνει αυτό η ενταξία. Πέντε χρόνια, ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει. Έτσι, όσοι έχουν καταφέρει να ζήσουν και να μην αυτοκτονήσουν αυτά τα πέντε χρόνια. Ακόμα και τώρα που μιλάμε για το προσφυγικό, ό,τι έγινε και ό,τι προσφέρθηκε στους ανθρώπους αυτούς έγινε με τέτοιο τρόπο και όχι από το κράτος. Λοιπόν, άρα δεν είναι ουτοπία. Δεύτερο πράγμα, προφανώς εμείς έχουμε και ένα πρόγραμμα που λέει ότι για να γίνουν όλα, για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος του Μπόμπολα και των λοιπόν συγγενών, πρέπει να συγκρουστείς με την Ευρωζώνη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για μας δεν είναι ουτοπία. Ούτως ή άλλως η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Ευρωζώνη και η γνώμη και πολλών οικονομολόγων ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζούμε η Ευρωζώνη δεν θα αντέξει για πολύ καιρό ακόμα γιατί με τέτοιες διαφορές ανταγωνιστικότητας δεν αντέχει μια νομισματική ένωση που δεν είναι ταυτόχρονα και πολιτική ένωση, έτσι. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν θα αντέξει πολύ για πολλά χρόνια ακόμα η Ευρωζώνη, αν συνεχιστεί η κρίση, αλλά δεν βλέπω να έχουν βγει από την κρίση τους. Οπότε το ερώτημα είναι αν εμείς θα είμαστε ο κρίκος της αλυσίδας που θα σπάσει πρώτος και θα παρασύρει και άλλους. Ή αν θα είμαστε τελευταίοι που θα μας κλείσουν και την πόρτα στα μούτρα. Ωραία, εδώ συνήθως η κριτική που ασκείται, Δέσποινα, είναι ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για ένα τέτοιο μεγάλο βήμα. Κάτσε να το συνδέσω εγώ και με μια ακόμα ερώτηση, γιατί έτσι θα παίρνει έλεγχο. Γιατί μου άρεσε αυτό που δεν ήταν έτοιμος. Παιδί μου θα το πει, θα το δει. Θα έχεις τον χρόνο να απαντήσεις. Σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται Λαϊκή Ενότητα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υποστηρίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητάει την έξοδο από το ευρώ με τη συμμετοχή του κόσμου. Περίμενα να ολοκληρώσετε. Όχι, συζητάει και την έξοδο από το ευρώ και όταν είχαμε τον κύριο Λαβαβίτσα και την κυρία Βαλαβάνη στην τηλεοπτική μας συνέντευξη, τη συζητάνε με άλλους όρους από ό,τι ζητάει η ανταρσία. Και μάλιστα η ανταρσία έσπασε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν τμήματά της τα οποία αποσύρθηκαν από την ανταρσία και προσχώρησαν στη Λαϊκή Ενότητα. Οπότε ας βάλουμε αυτή. Τι σχέση έχει μία ερώτηση με την άλλη όμως τώρα, είναι δύο διαφορετικές. Θα απαντήσει και τις δύο. Κοιτάξτε, τη βδομάδα πριν το δημοψήφισμα.
Η απορία αν ο λαός τραβάει ή όχι, αν ο κόσμος τραβάει, μας απαντήθηκε νομίζω. Και όχι με το 32% μόνο, τη βδομάδα πριν το δημοψήφισμα, επειδή η Ανταρσία έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και ό,τι είχε και δεν είχε όλος ο κόσμος της Ανταρσία, στη μάχη υπέρ του όχι. Στις συζητήσεις τότε με τον κόσμο, και θυμίζω ότι μπορεί το ερώτημα μένα ήταν ναι ή όχι στα μέτρα Juncker, αλλά είχαν βγει οι πάντες, τα κανάλια, οι Ευρωπαίοι σωματούχοι, οι πάντες να μας πείσουν το ερώτημα είναι ευρώ, ναι όχι. Ναι όχι στην Ευρωζώνη, έτσι. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό. Δεν λέω ότι το 62% ψήφισε όχι στην στο ευρώ ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το 62%, πολύ μεγάλο, ψήφισε όχι με επίγνωση ότι μπορεί να χρειαστεί να έρθουμε σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη και με την ΕΕ. Και το σημαντικό για μένα ήταν ότι στις κουβέντες με τον κόσμο τότε είχε ξεκινήσει και άρχισε να οριμάζει μια συζήτηση, η οποία ήταν πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό μόνο με ανάθεση, δεν γίνεται μόνο από έναν υπουργό. Γίνεται άμα μπούμε όλοι σε μια άλλη διαδικασία και αν οι αγρότες αλλάξουν την παραγωγή και την κάνουν με τρόπο που να μπορούμε να φάμε όλοι, και αν φτιάξουμε και αν οι επιχειρήσεις που κλείνουν να δοθούν στους εργαζόμενους και ξαναλειτουργήσουν κλπ. Κλπ. Δηλαδή γινόταν τέτοιες συζητήσεις. Αυτό το πράγμα ήταν μια απάντηση σε μένα. Σε μένα προσωπικά που 5 χρόνια παλεύω και μου λένε όλοι ότι να τα κόμματα του μνημονίου παίρνουν παραπάνω, ας πούμε, και άρα δεν ακούγεται, και άρα δεν συμφωνεί μαζί σας ο κόσμος. Εκείνη η εβδομάδα ήταν μια απάντηση ότι ναι, ο κόσμος μπορεί να τραβήξει και μπορεί να το πάρει και πάνω του, αρκεί να αισθάνεται ότι στρατεύεται σε ένα σχέδιο που θα το πάρει πάνω του. Λοιπόν, τώρα, η λαϊκή ενότητα. Η λαϊκή ενότητα είναι ένα κομμάτι που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά έκανε και έφυγε. Μακάρι να ήταν και μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν φυσιολογικό, ενώ βγήκαν πριν από 8 μήνες με αντιμνημονιακό πλαίσιο, σήμερα να είναι κάρτα μνημονιακή. Πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω πώς γίνεται αυτό. Για κάποιους ανθρώπους ναι, αλλά για κάποιους άλλους μου είναι δύσκολο. Που έχουν μια θητεία στην αριστερά, ας πούμε, και χρόνια στο κίνημα, ξαφνικά να μου γίνονται μνημονιακοί, το θεωρώ. Τρομερό. Δεν έχουν όλη την ίδια ερμηνεία της αριστεράς. Μάλλον. Τι να πω. Να σου πω κάτι. Είναι και σκέτη δημοκρατία όμως, εσύ. Είναι και σκέτο δημοκρατικό καθήκον. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες θα καταργήσεις τα μνημόνια και μετά φέρνεις μνημόνιο. Συγγνώμη, αλλά η στάση της Ηρώσης Διώτη εμένα μου φαίνεται πιο τίμια. Να πει, παιδιά, αποτύχαμε. Το πρόγραμμα που λέγαμε δεν έβγαινε τελικά και αποτύχαμε και δεν πήγα να κατεβαίνω. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα λοιπόν από όποιον ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα της ΛΑΕ που έφυγε. Θα ήθελα 2-3 πραγματάκια. Το ένα πράγμα είναι η αυτοκριτική. Έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι εκεί για κάποιους λόγους. Για κάποιους λόγους. 7 μήνες διακυβέρνηση γίνανε κάποια πράγματα και κάποια πράγματα δεν γίνανε. Θα περίμενα λίγο μια αυτοκριτική και μια κριτική και στο τι γινόταν και μια. Και κάποια πληροφόρηση. Τι γινόταν με την κυβέρνηση και το καθεξής. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα. Το ήταν καθαρό πλαίσιο. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα περίμενα ήταν καθαρό πλαίσιο. Και, με την έννοια ότι το θέμα της ΕΕ για μας δεν είναι ιδεολογικό, δυστυχώς όπως φάνηκε. Δηλαδή, βγαίνοντας από την Ευρωζώνη, πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση ευθεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολύ υλικούς λόγους. Δηλαδή, βγαίνω από την Ευρωζώνη και το ευρώ και θέλω να αναδιαρθρώσω την αγροτική παραγωγή για να μην πεινάμε, για να μην ψοφήσουμε. Ωραία. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι διαρθρωμένη με βάση τις επιταγές της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εάν έχω μείνει με τις επιταγές της κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή έχω μείνει μες στην ΕΕ και έχω τις δεσμεύσεις της ΕΕ, δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ερώτηση που κάνα. Το τρίτο πράγμα που θα περίμενα, γιατί είναι τρία, το τρίτο πράγμα που θα περίμενα είναι να φτιάξουμε ένα πλατή κοινωνικοπολιτικό μέτωπο από τα κάτω. Από τα κάτω. Και σε αυτό να συμμετέχουμε όλοι. Και ο κόσμος που βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ και που δεν έχουν πάει και όλοι στη ΛΑΕ. Και όποιος άλλος θέλει, και ο κόσμος των κινημάτων και η Ανταρσία και όλοι. Ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα του όχι μέχρι το τέλος, από τα κάτω. Και αυτό παλεύουμε και θα το παλεύουμε και την επιμένη των εκλογών. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η λαϊκή ενότητα ήταν ο ανάποδος. Ήταν ο γνωστός γραφειοκρατικός τρόπος που από τα πάνω πρώτα βάζουμε τον πρόεδρο του κόμματος και μετά φτιάχνουμε το υπόλοιπο οικοδόμημα. Λοιπόν, ελπίζω την επομένη των εκλογών. Και γι' αυτό ζητάω και ψήφο στην Ανταρσία, γιατί η ενισχυμένη Ανταρσία σε αυτή τη φάση σημαίνει όχι στα μισόλογα στην αριστερά και σημαίνει ότι και την επόμενη μέρα βγαίνουμε μπροστά. Ωραία, ωραία. Περίμενε τώρα, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά μέχρι να τελειώσει και θέλω να κάνω και μια ερώτηση ακόμα. Η ερώτηση είναι η εξής. Τα απάντησα όλα όμως, δεν έχεις παράπονο. Κανένα παράπονο. Λοιπόν,
Η ερώτηση είναι η εξής. Την έκανα και στον κύριο Χάγιο αυτή την ερώτηση. Καταρχάς, λες ότι θα έπρεπε να έχει βγει μεγαλύτερο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και η ερώτησή μου είναι, όταν έγινε, τέθηκε το ζήτημα στο το Γενάρη, η Ανταρσία είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ για τους 10-15 λόγους. Και το επιχείρημα που τώρα λένε ότι ορίστε τα λέγαμε, γυρίζει και από την άλλη μεριά. Αν είχατε μπει μέσα, θα είχατε και 10-15 βουλευτές παραπάνω, θα ήσταν μια κοινοβουλευτικό κόμμα, θα μπορούσατε να πιέσετε περισσότερο προστατευμένο να μην στρίψει, άμα όπως το θεωρείτε εσείς, την κυβέρνηση. Το ένα κομμάτι. Είδατε εσείς, συγγνώμη, 40 βουλευτές ψήφισαν μεταξύ αυτών δύο υπουργοί, δύο υφυπουργοί και η πρόεδρος της Βουλής. Και πέρασε το μνημόνιο με 222 ψήφους. Θα ξεμπερδεύσουμε ποτέ με τις αυταπάτες αυτού του τύπου? Ναι, γιατί η αντίθετη απάντηση, Δέσποινα, είναι ότι είναι εύκολο να λες ότι θα αλλάξουν τα πάντα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα κάτω προς τα πάνω και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησε με να ολοκληρώσω την ερώτηση. Ναι. Αλλά ας πούμε οι αγρότες στους οποίους αναφέρεσαι ζουν αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο έχουν βασιστεί σε επιδοτήσεις, έχει γίνει όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Μπορεί με μια πολιτική αλλαγή να αλλάξει ξαφνικά η κοινωνία, να αλλάξει το αναπαραγωγικό μοντέλο, να φτιαχτεί δηλαδή με μια απόφαση, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα και θα μπορέσουμε να ζήσουμε, ή θα είναι φοβερά κακό το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να ξανασταθούμε στα πόδια μας? Λέει η Ανταρσία πουθενά ότι με μία απόφαση θα γίνουν όλα αυτά, ή ότι γίνονται με μια κυβέρνηση, ή ότι γίνονται με έναν υπουργό? Το ανάποδο λέμε. Αλλά παρόλα αυτά, ειδικά για τους αγρότες και για πολλούς άλλους που ζούσαν με επιδοτήσεις πριν από 10 χρόνια, δεν ζούνε πια με επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι ελάχιστες. Οπότε η ερώτηση σε αυτό δεν συνδέεται να είναι. Ήδη, συγγνώμη, πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να στήσουν καινούριους συνεταιρισμούς στα χωριά? Σε μια υγιή βάση και όχι τους συνεταιρισμούς που έφτιαξε το Πασόκ και τους έκανε με το μακρύ χέρι της τότε κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση η ερώτηση είναι. Ξεπητάνε από μόνο τους αυτά τα πράγματα. Συμφωνούμε. Η ανάγκη τα φέρνει. Φέρνει η ανάγκη. Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι, γιατί ζητάτε λοιπόν την ψήφο, εφόσον πρέπει πρώτα να φτιαχτεί το κίνημα, πρώτα να φτιαχτούν οι συνδυασμοί, οι ανάγκες, να συνεννοηθεί ο λαός, να φτιαχτούν τα από κάτω κινήματα, γιατί ζητάει μια κοινοβουλευτική ψήφο ένα κόμμα το οποίο δεν ενδιαφέρεται για κοινοβουλευτικές συνεργασίες, δεν ενδιαφέρεται τελικά να μπει στη Βουλή στην πραγματικότητα? Καλά, μην τα μπερδεύουμε, μην τα μπερδεύουμε. Άλλο το να μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κοινοβουλευτικές συνεργασίες, άλλο. Λαϊκή ενότητα. Διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, και ποιος είπε ότι δεν διεκδικούμε να μπούμε στη Βουλή? Προφανώς και διεκδικούμε να μπούμε στη Βουλή. Δεν θεωρούμε ότι η δράση μας μπορεί να ξεκινά και να τελειώνει με τη Βουλή. Ζητάμε ψήφο στην Ανταρσία, γιατί αυτή η πολιτική γραμμή και αυτός ο κόσμος που βρέθηκε πάντα σε όλα τα μέτωπα και σε όλο τον δρόμο, είτε μας ψηφίζανε είτε δεν μας ψηφίζανε. Έτσι, που δικαιώθηκε, που είχε δίκιο, που στην πραγματικότητα απ' έξω κάνοντας κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή και όντας στην πρώτη γραμμή του αγώνα ακόμα και για το όχι, πολύ περισσότερο επηρέασε τις εξελίξεις για τον κόσμο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά κόσμος που ήταν μέσα και δεν μπορούσε να τα πει ανοιχτά τα πράγματα. Λοιπόν, ζητάμε την ψήφο, γιατί αυτή η πολιτική λογική, και που έχει και με τοπική πολιτική για την ενότητα του κοινωνικού πολιτικού μετώπου του όχι, πρέπει να ενισχυθεί. Και αν εκπροσωπηθεί και στη Βουλή, να στο θέσω διαφορετικά. Εάν υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα της Ανταρσίας στη Βουλή, σε αυτή τη Βουλή που μας πέρασε, γιατί και το Γενάρη ζητάγαμε την ψήφο για να μπούμε στη Βουλή. Εάν υπήρχε της Ανταρσίας μια κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα ήταν πιο εύκολο, δεν θα πιέζονταν πιο πολύ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν από τον Ιούλιο? Το ξέρετε, από την ώρα που ψηφίστηκε, που άλλαξε το όχι του δημοψηφίσματο και έγινε ναι, μέχρι την ώρα που έφυγε ο κ. Λαφαζάνης με τη ΛΑΕ, έχουμε ένα μνημόνιο δρόμο. Ένα μνημόνιο δρόμο. Θα μπορούσε να μην είχε ψηφιστεί αυτό το μνημόνιο, θα μπορούσε να είχε πέσει η κυβέρνηση. Αν υπήρχε η κοινοβουλευτική ομάδα της Ανταρσίας στη Βουλή, δεν θα ήταν πιο εύκολο να επηρεάσει για να φύγει Έπρεπε, ο κόσμος μια της κοινοβουλευτική ομάδα με τη Λαϊκή Ενότητα 75 βουλευτών. Να μην ψηφίζεται μνημόνιο με 5.000 απ' έξω, αλλά με 250.000 απ' έξω και να μην το αφήσουν λοιπόν, να ψηφιστεί. Δεν θα ήταν διαφορετικά θα τα πράγματα. Πρέπει να σε διακόψω. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα για να κλείσω και την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε καλέσουμε και τηλεοπτικά στο The Press Project την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να βρει το χρόνο να έρθει να τα πει αυτά με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ.